Αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff I'm Caillou, 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 I'm Caillou. That's me. Η βαλίτσα του Μπόμπυρα. Ρουμ, ρουμ. Πηγαίνω στα βουνά. Είναι ώρα να φύγουμε, μαμά. Ο Μπόμπυρας ήταν ενθουσιασμένος γιατί θα πήγαινε ένα ταξίδι στα βουνά με την οικογένειά του. Θα τελειώσω τα πιάτα, θα πακετάρουμε και μετά θα φύγουμε. Αχ, τρόμαξα να βρω αυτές τις βαλίτσες. Να η βαλίτσα σου, Μπόμπυρα. Ο Μπόμπυρας ήταν χαρούμενος που είχε τη δική του βαλίτσα. Μόνο τα μεγάλα αγόρια έχουν δικές τους βαλίτσες. Θέλω να φτιάξω τη βαλίτσα μου τώρα. Λοιπόν, όσο πιο νωρίς μαζέψουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φύγουμε. Όχι, μπαμπά, θα τα καταφέρω. Ορίστε, αυτό μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Έτσι ανοίγει. Ο Μπόμπυρας ξαφνιάστηκε με το εσωτερικό της βαλίτσας. Πόσες θήκες υπήρχαν μέσα. Ανυπομονούσε να βάλει τα πράγματά του. Έχουμε αρκετές πάνες για την Μπέμπα. Α, όχι. Ξέχασα να πάω στο μαγαζί. Θα πάω αμέσως. Δεν θα αργήσω πολύ. Όταν γυρίσω θα σε βοηθήσω να φτιάξεις τη βαλίτσα σου, εντάξει? Εντάξει, αλλά κάνε γρήγορα. Ο Μπόμπυρας δεν μπορούσε να πάει διακοπές χωρίς το αγαπημένο του αρκουδάκι ή το αγαπημένο του δεινοσαυράκι. Ο Μπόμπυρας είχε ξεχάσει κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά τι? Μπόμπυρα, μπορείς να έρθεις να πάρεις το μπουρνούζι σου, σε παρακαλώ? Δεν χωράει. Ο Μπόμπυρας δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν μπορούσε να βρει έναν τρόπο για να βάλει όλα τα πράγματα μέσα στη βαλίτσα. Δεν κλείνει. Προσπάθησε με όλη του τη δύναμη, όμως δεν μπορούσε να κλείσει τη βαλίτσα. Έπρεπε να βγάλει κάτι έξω. Δεν μπορούσε όμως να αποφασίσει τι να βγάλει από τη βαλίτσα. Ήθελε να πάρει όλα τα αγαπημένα του πράγματα στο ταξίδι. Τι κάνεις εκεί, Μπόμπυρα? Φτιάχνω τη βαλίτσα μου, αλλά δεν τα καταφέρνω. Λοιπόν, φαίνεται πως θέλεις να πάρεις μαζί σου πολλά πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πως πήρες πάρα πολλά παιχνίδια. Ένα Σαββατοκύριακο θα λείψουμε μόνο. Γι' αυτό πάρε τα τελείως απαραίτητα. Τι θα φορέσεις όταν θα πάμε για περπάτημα στο δάσος? Η μαμά βοήθησε τον Μπόμπυρα να πάρει τα πράγματα που θα χρειαζόταν για το ταξίδι. Και φυσικά, ξέχασε ένα από τα αγαπημένα πράγματα του Μπόμπυρα. Μαμά, στάσου! Ξεχάσαμε το αρκουδάκι! Χρειαζόμαστε όλα αυτά. Νομίζω πως πήραμε πάρα πολλά. Η μαμά λέει να παίρνεις μόνο τα απαραίτητα. Και έχει δίκιο. Ίσως αυτό να μην το χρειαζόμαστε. Ο Μπόμπυρας βοήθησε τον μπαμπά του να φορτώσει τα πράγματα στο αμάξι. Όλα χώρεσαν μια χαρά. Δοκίμασε πάλι. Όλη την εβδομάδα ο Μπόμπυρας περίμενε να πάει στην παραλία. Και επιτέλους έφτασε το Σάββατο. Έλα, Μπόμπυρα. Όσο πιο νωρίς τελειώσεις το πρωινό σου, τόσο πιο γρήγορα θα φύγουμε. Εντάξει, μαμά. Ορίστε, μπαμπά. Μπορείς να το φουσκώσεις. Τελείωσε. Πάμε. Εντάξει. Γιατί δεν φέρνεις αυτά που θέλεις να πάρεις μαζί σου? Θέλω να φορέσω τα καινούργια μου αθλητικά παπούτσια. Εντάξει. Μπόμπυρα, είσαι σίγουρος ότι θέλεις να φέρεις τόσα παιχνίδια στην παραλία? Ναι, μαμά.
Μπορείς να δέσεις τα κορδόνια μου. Πρέπει να βιαστούμε. Είσαι μεγάλο αγόρι πια. Θέλεις να μάθεις να δένεις μόνος σου τα κορδόνια σου. Εντάξει. Ορίστε, θα σου δείξω εγώ. Πρώτα βάζουμε το ένα πάνω από το άλλο και τραβάμε. Μετά τα στρίβουμε. Το ένα είναι το δέντρο και το άλλο είναι ο λαγός. Λαγός! Αλήθεια! Φυσικά! Τρέχει γύρω από το δέντρο και μπαίνει μέσα στην τρύπα. Δες! Το παπούτσι σου δέθηκε! Εντάξει, τώρα δοκίμασε. Πρώτα το ένα κορδόνι πάνω από το άλλο. Τώρα κάνε το δέντρο. Αυτός είναι ο λαγός. Και τώρα που πηγαίνει? Είναι δύσκολο! Θέλεις να δοκιμάσεις άλλη μια φορά? Ο Μπόμπιρας δεν ήθελε να δοκιμάσει πάλι. Προτιμούσε να φορέσει τα παλιά του παπούτσια με τα αυτοκόλλητα. Εκείνα τα παπούτσια τα φορούσε πολύ εύκολα. Όχι, μου αρέσουν τα παλιά μου παπούτσια. Ορίστε, Μπέμπα, πάμε στην παραλία. Ορίστε, μπαμπά. Μπορείς να προσέχεις την Μπέμπα μέχρι να βάλω αυτά στο αυτοκίνητο? Εντάξει. Μαμά, πονάει το πόδι μου. Ναι, γιατί το πόδι σου έχει μεγαλώσει. Έλα, να βάλουμε τα καινούργια παπούτσια. Ξέρεις, δεν πειράζει που δεν μπόρεσες να δέσεις τα κορδόνια σου με την πρώτη φορά. Θα δοκιμάσεις αργότερα, όποτε εξόριξε. Το ξέρω, μαμά. Φτάσαμε! Επιτέλους φτάσαμε! Έλα, Μπέμπα, ας βάλουμε λίγο αντιλιακό. Δεν πρέπει να καείς. Και μετά εσύ, Μπόμπιρα. Α, μια ωραία χαλαρή μέρα στην παραλία. Τι υπάρχει καλύτερο? Ας παίξουμε, μπαμπά. Ναι. Όχι, στάσου. Θέλω να πετάξω το χαρταϊτό μου. Πολύ ωραία ιδέα, αγόρι μου. Όχι. Θέλω να παίξω baseball. Εντάξει, ας παίξουμε baseball. Α, όχι. Έπεσα, μπαμπά. Το βλέπω. Είσαι καλά? Ας παίξουμε. Μισό λεπτό. Να, γιατί σκόνταψες. Τα κορδόνια σου λύθηκαν. Μπορώ να τα δέσω μόνος μου. Η μαμά μου έδειξε. Πολύ ωραία. Θα μου δείξεις και εμένα? Φυσικά. Αυτό είναι το δέντρο και ο λαγός σκαρφαλώνει το δέντρο και μετά πηγαίνει γύρω του. Δεν πέτυχε. Αν θυμάμαι καλά, ο λαγός πάει γύρω από το δέντρο και μπαίνει στην τρυπούλα. Γιατί δεν δοκιμάζεις άλλη μια φορά? Ο Μπόμπιρας δεν θυμόταν πως του έδειξε η μαμά του να δένει το παπούτσι του. Ήθελε πολύ να τον βοηθήσει ο μπαμπάς του. Βοήθησέ με, μπαμπά. Ο Μπόμπιρας ήθελε να φτιάξει το μεγαλύτερο κάστρο στην άμμο. Ήθελε να δείξει στη μαμά και τον μπαμπά ότι μπορούσε να φτιάχνει μεγάλα κάστρα. Και εγώ θέλω. Και ο Μπόμπιρας ήθελε να δείξει στη μικρή του αδελφή όλα όσα ήξερε για να φτιάχνει κάστρα. Γεμίζουμε το κουβαδάκι με άμμο. Το βάζουμε κάτω και το γυρίζουμε. Βλέπεις, τώρα δοκίμασε εσύ, Μπέμπα. Αχα. Θα το κάνω εγώ. Όχι. Ο Μπόμπιρας δεν καταλάβαινε γιατί η Μπέμπα αρνήθηκε τη βοήθειά του. Ήθελε να τον ακούσει. Έτοιμοι? Πάμε! Πετάει! Δεν νομίζω ότι υπάρχει και πολύς αέρας τώρα. Ίσως να δοκιμάσουμε αργότερα, σε λιγάκι. Όχι, μαμά. Άλλη μια φορά, σε παρακαλώ. Εντάξει. Άλλη μια φορά. Πάμε! Πολύ ωραία, Μπόμπιρα. Καλά έκανες και συνέχισες την προσπάθεια. Έλα, Μπέμπα, πάμε στο αυτοκίνητο.
Μπόμπυρα, ώρα να φύγουμε. Εντάξει, παπά. Ο λαγός πηγαίνει γύρω από το δέντρο. Αχ, κάποιος τεμπελιάζει. Θα τον φέρω εγώ. Ερχόμαστε αμέσως. Μετά ο λαγός μπαίνει στην τρύπα. Αγόρι μου, πρέπει να πάμε σπίτι. Αχ, το κορδόνι μου λύθηκε. Γιατί δεν με αφήνεις να στο δέσω εγώ και μετά να δοκιμάσεις μέσα στο αυτοκίνητο? Όχι, μπαμπά, θέλω να το κάνω εγώ. Εντάξει, θέλεις να σε βοηθήσω. Ο λαγός πηγαίνει γύρω από το δέντρο και μπαίνει στην τρύπα. Και εντάξει, τώρα τράβα. Πέτυχε! Έδεσα τα παπούτσια μου. Πολύ καλά, αγόρι μου. Το ήξερα ότι θα τα κατάφερνες αν συνέχιζες την προσπάθεια. Ο Μπόμπυρας ένιωθε πολύ περήφανος. Αν και δεν το έκανε μόνος του, επιτέλους είχε καταφέρει να δέσει το παπούτσι του. Τα φύλλα των δέντρων είναι όμορφα. Πού είναι ο παππούς? Όπου να είναι θα έρθει. Ο Μπόμπυρας ανυπομονούσε να δει τον παππού του. Σήμερα ο παππούς, ο Μπόμπυρας και ο μπαμπάς του θα πήγαιναν βόλτα στο δάσος. Ήρθε ο παππούς! Γεια σου, Μπόμπυρα! Γεια σου, παππού! Είσαι έτοιμος για τη βόλτα μας στο δάσος? Μπαμπά, ο παππούς ήρθε! Γεια σου, μπαμπά. Θέλεις λίγο καφέ πρωτού φύγουμε? Έλα! Δεν νομίζω πως έχουμε χρόνο. Φαίνεται πως κάποιος βιάζεται πολύ να φύγει. Ο Μπόμπυρας δεν το ήξερε, αλλά αυτή θα ήταν μια ξέχαστη βόλτα στο δάσος. Έλα, γόρι μου. Όταν ο μπαμπάς σου ήταν μικρός, πηγαίναμε στο δάσος κάθε φθινόπωρο, λίγο πριν πέσουν τα φύλλα στο έδαφος. Και μετά παίζαμε ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Ο μπαμπάς σου και εγώ προσπαθούσαμε να πιάσουμε τα φύλλα προτού πέσουν στο έδαφος. Γιατί? Είναι η οικογενειακή παράδοση, Μπόμπυρα. Αυτό. Είναι κάτι που κάνεις με την οικογένειά σου κάθε χρόνο. Είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις? Έλα, θα σου δείξω. Σειρά μου! Ο Μπόμπυρα σκέφτηκε πως το παιχνίδι αυτό ήταν ωραίο και κοιτούσε τα δέντρα για να πιάσει τα φύλλα. Εκεί, Μπόμπυρα. Καλή προσπάθεια. Μην απογοητεύεσαι, αγόρι μου. Θα δοκιμάσουμε λίγο πιο κάτω. Μπαμπά! Η μπότα μου κόλλησε! Ελάτε εσείς οι δυο. Ο αέρας φυσάει. Θα πέσουν πολλά φύλλα για να πιάσουμε. Ερχόμαστε! Ο Μπόμπυρας ήθελε να πιάσει ένα φύλλο όπως έκανε ο μπαμπάς και ο παππούς του. Έπιασα ένα! Ο Μπόμπυρας δεν είχε πιάσει ακριβώς ένα φύλλο που έπεφτε. Αυτό το παιχνίδι ήταν πιο δύσκολο από ό,τι πίστευε. Να δοκιμάσουμε πάλι! Φυσικά! Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι να πιάσουμε το τέλειο φύλλο. Ο Μπόμπυρας προσπαθούσε συνέχεια. Δεν θα σταματούσε μέχρι να πιάσει ένα φύλλο. Και ήθελε να είναι το καλύτερο φύλλο από όλα. Όμως ήταν κουρασμένος και νόμιζε πως δεν θα έπιανε ένα φύλλο μέχρι που... Έπιασα! Έπιασα ένα πρωτού πέσει στο έδαφος! Ο Μπόμπυρας είχε πιάσει το πιο όμορφο φύλλο που είχε δει ποτέ του. Είμαι πολύ περήφανη για σένα, Μπόμπυρα. Βρήκες ένα πολύ ωραίο φύλλο. Ας το βάλουμε στο άλμπουμ. Θα το κρατήσω για πάντα. Θα το ξανακάνουμε του χρόνου, παπά. Φυσικά. Είναι παράδοση, θυμάσαι. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Μια μέρα ο Μπόμπυρας και η Μπέμπα έτρωγαν πρωινό. Η Μπέμπα ήθελε να φάει και η τίγρης της πρωινό. Εντάξει, Μπέμπα.
Λοιπόν, μια και είσαι τόσο καλή με την τίγρη σου, γιατί δεν ταΐζεις και τη μεγαλύτερη τίγρη που έχουμε στο σπίτι μας? Τη μεγαλύτερη τίγρη? Την Ψιψίνα. Του Μπόμπηρα του άρεσε να ταΐζει την Ψιψίνα. Ψιψίνα! Νομίζω πως πήγε έξω. Ψιψίνα! Ψιψίνα! Όμως δεν ήταν η Ψιψίνα, ήταν η γάτα της Μπουμπούς. Όχι, αυτό είναι το φαγητό της Ψιψίνας. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνεις αυτή την εβδομάδα. Μπορείς να πας τη γατούλα στο σπίτι της και να ψάξεις για την Ψιψίνα. Εντάξει. Ψιψίνα. Μπόμπηρα. Η Ψιψίνα σου ήρθε στο σπίτι και προσπάθησε να φάει το φαγητό της γάτας μου. Να τη μαλώσεις. Η γάτα σου προσπάθησε να πάρει το φαγητό της Ψιψίνας. Ψιψίνα. Γάτα, τι κάνετε? Μπόμπηρα, αυτή είναι η ξαδέλφη μου. Γεια σου. Γεια. Θα μείνει μαζί μας για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Ε. Ο Μπόμπηρας δεν έχει ξανακούσει γι' αυτό. Είναι η χρονιά της τίγρης. Της τίγρης. Έτσι ονομάσαμε αυτή τη χρονιά. Αλλά δεν υπάρχει κάποια αληθινή τίγρης. Υπάρχει όμως ένας δράκος. Αληθινός δράκος. Ναι, θα τον δούμε αύριο. Θέλεις να έρθεις μαζί μας να τον δεις κι εσύ? Στην αρχή ο Μπόμπηρας δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να δει έναν αληθινό δράκο. Ναι. Ενθουσιάστηκε που θα πήγαινε να δει έναν αληθινό δράκο. Τι είναι αυτό? Είναι ευχές για να έχουμε ένα καλό καινούριο χρόνο. Είναι ευχές για να έχουμε μια καλή ζωή. Θέλεις να με βοηθήσεις να το κρεμάσουμε? Μαμά, ο Μπόμπηρας είπε ότι θέλει να δει το δράκο αύριο. Αλήθεια, θα ήθελες να έρθεις μαζί μας στην Chinatown, Μπόμπηρα? Τι είναι αυτό? Εκεί μένει ο δράκος. Θα τηλεφωνήσω στη μαμά σου και θα τη ρωτήσω αν συμφωνεί. Καθάρισες το δωμάτιό σου, Μπουμπού? Ναι, μαμά. Πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι πολύ καλά για τον νέο χρόνο. Γιατί? Δεν ξέρω. Απλώς το κάνουμε. Πήρες το ξεχωριστό νόμισμα σήμερα? Ω, λυπήθηκε για τον Μπόμπηρα γιατί δεν είχε δικό του ξεχωριστό νόμισμα και ρώτησε την Μπουμπού αν μπορούσε να του δώσουν ένα. Φυσικά! Ο Μπόμπηρας δεν είχε ξαναδεί τέτοιο νόμισμα. Καλή χρονιά! Σιλή εν Κουάι! Αχ, όχι! Φαίνεται πως φέτος θα έχουμε δύο τίγρεις. Είσαι ενθουσιασμένος που θα δεις το δράκο μαζί με τους φίλους σου, Μπόμπηρα? Ναι, μάμα! Ο Μπόμπηρας ήταν ενθουσιασμένος που θα πήγαινε με τους φίλους του, αλλά φοβόταν λίγο που θα έβλεπε το δράκο. Δεν ήταν πολύ σίγουρος αν ήθελε να πάει τελικά. Σκέφτηκα ότι μπορεί να φοβάσει λίγο το δράκο. Γι' αυτό, λοιπόν, θα πούμε μια ιστορία για ένα καλό δράκο. Αυτή ήταν μία από τις αγαπημένες ιστορίες του Μπόμπηρα. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας καλός δράκος που ζούσε μέσα στο δάσος.
όλοι οι φίλοι του μαζεύονταν γύρω του και... Την άλλη μέρα, ο Μπόμπινας πήγε με τους φίλους του στο ξεχωριστό γεύμα της νέας χρονιάς. Μπορείς να μου δώσεις το τζιαόζι, σε παρακαλώ? Μπορείς να μου το ξαναδώσεις, σε παρακαλώ? Θέλεις κι άλλο, Τανγιάν? Ναι. Ορίστε. Έλα, γλυκέ μου, ορίστε το τζιάοζι σου. Αυτό ήταν πολύ έξυπνο, μαμά. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Χρησιμοποίησε τα δάχτυλά σου. Ού, τι είναι αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο δράκος έρχεται. Ο δράκος έρχεται, ο δράκος έρχεται. Ουά! Του Μπόμπιρα του άρεσε να βλέπει το δράκο της κινέζικης πρωτοχρονιάς και δεν φοβόταν καθόλου. Καλή χρονιά! Sing and quiet!